Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα? Με γουστάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρέπει να σου πω, Τζένι. Τζένι, τσιβδί Τζένι, που μας ρωτάς τόσο καιρό. Μας γουστάρει ανυπόφορα, πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι κάνετε, πουλάκια μου, όλα εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε ψυχολογία. Πάμε, πάμε, πάμε παρεούλα, στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο και σήμερα παρεούλα, όμορφα και ωραία, ανοίγουμε γραμμούλες να μιλήσουμε ήδη, 2310 μην παίρνετε, 23, δεν το σηκώνει κανένας, 2310-287-888, πριν πάω στις γραμμές, να πω ότι μαζί μας είναι το Alpha Park, το κορυφαίο πάρκινγκ με διαφορά του Δευτέρου, μακράν, μακράν προηγείται, το πιο φτηνό, με εξαιρετικές τιμές, Alpha Park, πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, δύο μέρες 8,5, τρεις μέρες 10,50, στο 42, 44, 44, εκεί θα αφήσετε το αυτοκινητάκι σας, ήρεμοι και ωραίοι, κατασταλαγμένοι και με δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο. Και επίσης, χορηγός εκπομπής ποιος, αυτός, 1-0, καυσόξυλα φυτάς Όλγας 206 και κάρβουνα και είδη μπαρμπεκιού και ψισταριάς και σουξουμούξου και τα πάντα όλα και βελανιδιά και οξιά αποθηκευμένα από το Μάρτιο στην περιοχή Ντεπό. Γενική κάνει Ντεπού. Άραγες. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε, να πούμε όλα αυτά που θέλουμε, να συζητήσουμε. Ό,τι εσείς αγαπάτε, ό,τι εσείς θέλετε. Εδώ είμαστε. Πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, την καλή βραδιά. Καλό του Παναγιώτη. Έτσι, έτσι, έτσι. Για πες, τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα θέλω να διαμαρτυρηθώ. Να διαμαρτυρηθείς, βεβαίως. Να γίνεις διαμαρτυρόμενος από ορθόδοξες. Να ξαπλώσω στη μέση της ασφάλτου, στο ύψος του λακώματος και να κάνω χειρονομίες προς αυτούς που φεύγανε. Με μπαργαζιέρες και άλλα πράγματα και προς Χαλκιδική. Ειλικρινά σε μιλάω. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Τραγικό. Παναγιώτη, θα μας απαγορεύσει την κυκλοφορία, να ξέρεις. Αυτό θα έλεγα. Αν μας κλείσουν μέσα στα σπίτια μας, θα κυνηγηθούν πολύ, πολύ άσχημα από μας, εδώ που είμαστε στην περιοχή. Ναι, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να μην δεν ακούς, ρε φίλε. Δεν μπορεί ακούμε. Να παίρνεις έναν λαό ολόκληρο στην πλάτη σου εσύ. Εντάξει. Δηλαδή πόσο, γιατί να πας, πού να πας. Και το έχει πει και ο Βασίλης Καράς. Πού πας. Η ερώτηση είναι εξής. Τελειώνω το πρωί την εκπομπή, Παναγιώτη, και βγαίνω με το αυτοκίνητο πριν πάω προς το... Πάω από παραλία να δω τι γίνεται. Πάλι ρε εσύ περπατούσε κόσμος. Πάλι. Δηλαδή, ναι, πάλι περπατούσε κόσμος. Πρέπει να μπει απαγορευτικό να τους πει δεν πάτε πουθενά. Δεν κυκλοφορεί κανένας. Μόνο έτσι καταλαβαίνουμε. Μόνο έτσι. Έτσι είναι, ρε, δεν γίνεται ρε φίλε. Ρε παιδιά φωνάζουμε. Ραγιά. Έχουμε γίνει κουραστικοί και πρωί και μεσημέρι. Είναι ηλιθιότητα, δεν το καταλαβαίνω ότι μπορεί να κολλήσετε κάποιον ταλέπορο που δεν φταίει σε τίποτα. Αν δεν νοιάζεστε για τον εαυτό σας ή αν δεν έχετε γονείς και παππούδες μεγάλους. Τι να πω ρε γαμώτο, τέλος δεν τελειώνουν οι λέξεις. Οι περισσότεροι που μένουν εδώ κοντά στην καρδιά είναι παππούδες και γιαγιάδες, παρεπιπτόντως. Και τώρα να πάμε και στα πιο σοβαρά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δοθεί άδεια για προπονήσεις στον Ολυμπιακό. Είμαι υπέρ αυτού. Είναι αφού θέλουν τόσο πολύ να παίξουν. Ευρώπη, μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη να δοθεί άδεια να παίξουν. Ναι, να προπονηθούν. Να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι για να πάνε να παίξουν στο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι. Απλά σε απόσταση 5 μέτρα ο ένας από τον άλλον, έτσι κι αλλιώς τα πέναντι που έπαιρναν, πολλές φορές τέτοια απόσταση είχαν οι παίχτες που τους μαρκάριζαν. Και σε απόσταση άλλου πλανήτη να πάνε. Τόσο κοντά τους θέλω. Ναι, ειλικρινά σε μιλάω. Δηλαδή πόσο άλλο. Φτάνει ρε παιδιά, ήμαρτα, φτάνει. Άστα, δεν υπάρχει τίποτα παρεπιπτόντως. Κόπηκε η εκπομπή της Σύνθειας Σάπικα που δυσαρέστησε τον Αβγενάκη. Ζήτω η δημοκρατία, φίλε. Ζήτω η ελευθερία λόγου. Ζήτω. Ναι. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω. Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι είναι αντράκι αυτή, θα πάει, θα τον πιάσει και θα τον βρει τον Αβγενάκη. Και να δω πόσο κριτικός είναι απέναντί της. Έτσι θα τον πεις, τον Αβγενάκη. Κριτικός,
κριτικός κινηματογράφου μπορεί να είναι. Κινηματογράφου. Να ξέρεις. Ή μαγειρικής. Ξέρει όμως και σε ταινίες κρίνει. Εκείνα τα βατόμουρα που, πώς τα λένε, όχι αυτές που παίρνουν τα Όσκαρ, οι άλλες, τις άλλες ταινίες. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν πάμε στον επόμενο για την αβοζίνουν τα λαμπιόνια. Σαν σήμερα, 1974, τριών ετών, ακόμα προσπαθούσα να πούμε να καταλάβω τον κόσμο, 20 Μαρτίου, ΠΑΟΚ Μίλαν με 43.882 ανθρώπους, 43.882 παοξίδικες ψυχές μέσα στο ναό. Έτσι. Αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Το αποτέλεσμα 2-2. ΠΑΟΚ Μίλαν 2-2. Ακριβώς έτσι. Ναι. 20 Μαρτίου 1974. Μπορεί να ήσουν και μέσα στην πορεία. Σίγουρα ήσουν. Στη Μίλαν, άμα πεις ένα όνομα, μπορεί να πέσουν και τα ντουβάρια. Ποιος έπαιζε τότε. Στη Μίλαν, ναι. Ναι. Για πες. Σε εμάς. Σε εμάς δεν το λέω, γιατί εμείς είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα για μένα στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Να ξέρεις, δε, τα δικά μας παιδιά πάντα είναι καλύτεροι παίκτες από όλων των άλλων τους. Αλλά έπαιζαν στη Ριβέρα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι τεράστιες. Και είπαμε, την άμυνα, το είπε γνωστός Ιταλός σέντερ μπακ, ο Μπονούτσι, δεν ξέρω πώς το λένε. Και μου έκανε ερώτηση δημοσιογράφος, κυρία, και λέει, τον είπε για την ηλικία κάτι, και την είπε, κυρία μου, την άμυνα την παίζουν τα μεγάλα αγόρια. Ωρε φίλε, πιστεύεις αναστατώθηκε δημοσιογράφος? Εγώ είμαι σίγουρος. Πιστεύω, πιστεύω ένα παπά, το έπαθε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη μου. Γεια σου Παναγιώτη μου. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς το παιδί, καλώς το Δημητράκο ρε, τι γίνεται? Ακούς, μου στείλανε ένα βιντεάκι που παίρνει κάποιος, ένα τηλέφωνο. Να το βάλω να το ακούσει, να πεθάνεται στο γέλο. Μικρό είναι. Δεν ξέρω, θα ακουστεί, για βάλε. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί. Πατάω για το κουμπάκι, μισό. No. Παίρνει τηλέφωνο τυπός. Ακούγεται τουκ τουκ. Κάτσε λίγο να ακούσει η φωνή. Παίρνει τώρα τηλέφωνο, ακούγεται τουκ τουκ. Άκου. Πάμε. Καλέστε το γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ορισμούς και καταποντισμούς πατήστε 1. Για ακύρωση εθνικών εορτών πατήστε 2. Για θανατηφόρες ασθένειες και πανδημίες πατήστε 3. Για κατάργηση θρησκευτικών και παραδοσιακών αθλήγων πατήστε 4. Για ακύρωση του Πάσχα πατήστε 5. Για αναβολή του καλοκαιριού πατήστε 6. Για οποιαδήποτε άλλη καταστροφή ή και τη στήλη του κόσμου παρακαλώ περιμένετε. Έρχεται. Έλα. Δεν μου λες, ενεργοποίηση και πάλι του ηφαιστείου της Σαντορίνης το είχε? Δεν, όχι, δεν είναι αναφέρεται. Γι' αυτό παίζει. Γεια, παίζει γι' αυτό. Γι' αυτό κανονικά, φίλε. 1,8, 1,80 απόδοση. Ενεργοποίηση ηφαιστείου. Αυτό είναι ότι πρέπει να το στείλουν, γιατί κάποιοι δεν το πήραν. Την πρέπει να στείλει ένα φιλαράκι, έχουμε 450 επαφές, έχουμε να καταλάβει τι γίνεται στο κινητό μου, το πάει. Δημητράκο, όλα εντάξει, όλα καλά, έτσι, προχωράμε. Δουμουσού, αισιοδοξία, πίστη, μένουμε μέσα, το λέμε. Το λέμε. Εντάξει, άμα έχεις παλκόνια, βγαίνεις έξω, βάζεις μουσικούλα, κάνεις γυμναστικούλα, άντρες κάνεις γυμναστική, χόρεψε, τραγούδισε, πιες κανένα μετζικλίκι. Δηλαδή διασκέβασέ το, καταλαβες. Μέσα, μιλήστε, παίξτε, διαβάστε, δείτε ταινίες, αφήστε το έξω, αφήστε. Είναι βέβαιο ότι θα πάει σε ολική απαγόρευση, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε καθόλου, τι να κάνουμε δηλαδή. Οι χαιρετισμοί δεύτεροι, το ξέρεις φαντάζομαι. Δεν άκουσα. Έχουμε χαιρετισμούς σήμερα, το γνωρίζεις φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε φημιατό, βάζουμε ωραία πράγματα. Ακριβώς. Είπε ο Ιερώνυμος. Κάντε το σπίτι σας εκκλησία. Προσευχηθείτε εκεί. Έτσι έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Αυτό που λέγαμε. Αυτό θα μας ενώσει περισσότερο από ποτέ, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Όπως περισσότερο από ποτέ. Ο Θεός βρίσκεται μαζί μας, βρίσκεται. Την έχει να πάσα στιγμή. Αλλά το παίρνουμε ολομάκι και όταν μετά τουριζόμαστε, να θεούλε μου, να ξέρω εγώ, αρχίζουμε μετά Μαρία Κάλλας μετά. Κατάλαβες, κλασικά πράγματα που λες ο Αιώ. Γεια σου Δημητράκη μου, ξεφιλώ. Όλα καλά θα πάνε, μη μασάμε τίποτα, Μασάμε, όλα σούπα, τη σούπα τη μασάς.
Συνήκω το κουκουκούτσι. Ωραία πράγματα. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Δημητράκο. Γεια σου Δημητράκο. 2310-287-888. Πάμε επόμενος. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Εγώ ακούγομαι. Εσύ. Όλα εντάξει. Ναι. Ναι, όλα εντάξει. Εσείς καλά όλα. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσείς πείτε μου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Βεβαίω. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Κώστας. Έλα Κώστα, έλα. Σε ακούμε. Το διάγγελμα χθες του Πρωθυπουργού το ακούσατε. Ναι. Ωραία. Ακούσατε ότι είπε... Ναι. Μισό λεπτό. Ακούσατε ότι είπε ότι ξέρετε κάτι, άμα θέλετε να βγαίνετε μία βόλτα έξω μόνοι, το ακούσατε αυτό ή όχι? Μάλλον δεν το άκουσε κανένας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ή τουλάχιστον αυτοί που σου λατσάρουν ομαδικά δεν το άκουσαν. Όχι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί βγαίνεις τώρα και λες ότι ξέρεις κάτι. Βλέπω κόσμος να περπατάει στην παραλία. Και μη βγαίνετε έξω. Ε, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μισό λεπτό ρε φίλε, άκου λίγο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι μπορείτε να βγείτε έξω, αλλά μόνοι. Μόνοι. Λοιπόν, αυτό που είδες στην παραλία είναι μόνοι. Όχι, είπα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και μόνοι. Ναι, αλλά είναι μόνοι, αλλά είναι πολύ μόνοι. Αυτό λέμε. Θέλεις να βγεις, και το πρωί το είπαμε φίλε μου. Θέλεις να βγεις, πήγαινε κάπου δεν είναι άλλος πολλής κόσμος. Κατάλαβες. Ο καθένας μόνος του, αν είναι 200 μόνοι τους ή μπαίνουν στα καράβια και φεύγουν 15 Αύγουστο, πάρεις να είσαι μόνος σου. Αυτό λέμε άνθρωπέ μου. Ότι πρέπει να αποφευχθεί ο συνοστισμός. Υπάρχει κάποια δυσκολία να το καταλάβουμε αυτό? Μισό λεπτό ρε φίλε τώρα. Γιατί, μισό και ολόκληρο. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Είδες τι γινόταν στην παραλία πάλι σήμερα. Κοίτα. Εγώ δεν σου κάνω τον έξυπνο, μη μου κάνεις τον έξυπνο. Όχι, εγώ... ούτε στο, ποιον έξυπνο είναι φίλοι, είναι θέμα, μετράμε το IQ μας, δεν μετράμε κανένα IQ. Λέμε ότι πρέπει να προστατευτούμε αυτές τις εβδομάδες, άνθρωπε μου. Αυτό λέμε. Μίλα να ακούσω εγώ, πες μου. Λοιπόν, λέγε, γιατί δεν ξέρεις να ακούς, μόνο να μιλάς, πες μου, λέγε. Ωραία, πες μου λοιπόν, σε ακούω, έλα, πες μου εσύ. Σε ακούω, σταματάω, έλα, πες μου εσύ. Στην παραλία δεν πρέπει να περπατάμε μόνοι μας. Άντε πάλι. Όταν είναι ένα άτομο, απαγορεύεται. Τελείωσες? Ναι, ρώτησε. Με ρωτάς. Ναι. Σου απαντάω λοιπόν πάλι. Υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο ένα στην παραλία? Α, αυτό εννοούσε. Μα τι εννοούμε τόση ώρα, άνθρωπέ μου? Δεν γίνεται να είναι ένας μόνο. Είπαμε, μπορείς να πας κάπου μόνος σου να περπατήσεις και να μην είναι άλλοι πολλοί. Βεβαίως θα το κάνεις. Αλλά δυστυχώς στην παραλία όμως κατεβαίνουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι μόνοι τους και πάβουν να είναι μόνο ένας. Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, αν κατάλαβες. Ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε χθες μπορείτε να βγείτε μόνοι για ένα περίπατο, εννοούσε να είσαι στο δρόμο μόνος εσύ και κανείς άλλος. Να αυτό πας εννοούσε κάπου που να μην υπάρχει συνωστισμός. Αυτό εννοούμε, αδερφέ μου. Στην παραλία υπάρχει συνωστισμός. Υπάρχουν παραπάνω από ένας. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι είναι μόνοι τους και πάβουν να είναι μόνοι τους. Αυτό λέμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε φίλε. Απλά σου αρέσει να κάνεις τον έξυπνο και να την λες. Έλα, αυτό φύγε. Έλα. Άστον, πάμε στον επόμενο. Μου αρέσει να κάνω τον έξυπνο. Αν δεν καταλαβαίνετε αυτό που λέμε, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι δικό σας. Πάμε στον επόμενο. Συνονομαστε. Ναι, πάμε, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. Χαίρετε. Δεν μπορώ. Προσπαθώ να εξηγήσω στον άνθρωπο. Παρεξηγείτε, δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Έτσι, προσπαθούμε λέει, να κάνουμε τον έξυπνο που λέμε ότι αποφύγεται εκεί που είναι πολλοί κόσμος. Ναι, σας ακούμε, βεβαίως. Λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό είναι άλλο θέμα που έχει με τον κύριο, δεν ξέρω. Εγώ είμαι από χωριό, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, το όνομά σας. Ακούω τώρα τόση ώρα φαγωθήκατε, ο Ολυμπιακός προπονείται και έτσι κι αλλιώς και να προπονιούνται από ένας θα είναι στον ημισφαίριο και ο άλλος στο άλλο, ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί ρε παιδιά, σκοτώνεστε για να υπερασπιστείτε τον ΠΑΟΚ σας.
γιατί τόσο πολύ έναν Ηρακλή το ρημάξαν στην κυριολεξία και δεν σας ακούμε ποτέ να πείτε τρεις κουβέντες. Ένα γήπεδο σας έκανε το κράτος 10.000, το γέμισε δυο φορές μόνο ο Ηρακλής. Δεν το γεμίσατε εσείς. Άρα δεν είστε περισσότερο από τους Ηρακλήδης. Τι να πω άλλο. Πέστε τίποτα και για τον Ηρακλή. Αξίζει τον κόπο. Τελειώσατε. Αυτά τα ολίγα από τον παππού από την Άουσα. Να είσαι καλά παππού, να είσαι καλά. Σέβομαι πολύ αυτό που αγαπάς και να είσαι γερός. Και σου εύχομαι να τον ξαναδείς τον Ηρακλή εκεί που ονειρεύεσαι. Στα 7 και θα πάω στα 107 και ήμουν του ο Κορονιός με φοβίζει. Και 207 να πας παππού. Ακούστε να σας πω κάτι που αφορά εμένα προσωπικά. Όταν έριξαν τον Ηρακλή για τους άδειους φακέλους, τότε ήμουνα σε αμιγός παοξίδικο ραδιόφωνο, υπερασπίστηκα με όλο μου το είναι ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε στον Ηρακλή. Και είπα ή είμαστε κατά του κατεστημένου ή δεν είμαστε. Βγήκα λοιπόν τότε και είπα ότι κακώς ρίχνουν τον Ηρακλή και ότι είναι άδικο αυτό. Έτσι, μια και το έφερε η κουβέντα για τον Ηρακλή. Τώρα το τι είμαστε, ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε παππού, εκεί χτυπάει η καρδιά μας. Αλλά σέβομαι πολύ αυτό που αγαπάς και τα χρόνια σου και την εμπειρία σου και όσα έχεις περάσει με τον Ηρακλή. Να ξέρεις, το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Ο Ηρακλής ήθελε την βοήθεια όλων των Θεσσαλονικαίων. Έγινε. Και έχει πόλεμο. Ακούστηκε και το μία πόλη, μία ομάδα. Τέσσερα παιδιά, άστε τα αυτά. Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε, επόμενος. Έλα. Να είστε καλά, πάμε. Πάμε στον επόμενο. 23-10-287-888. Τα έχουμε πει. Να πούμε τώρα τι για τον Ηρακλή. Περασπίζεται, λέει, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα που δέχεται τον πόλεμο. Για τον ΠΑΟΚ θα πούμε. Όταν δεχόταν τον πόλεμο ο Ηρακλής, το είπαμε και για τον Ηρακλή, παππού. Να ξέρεις. Είμαστε πολύ έντιμοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε. Σας ακούμε, βεβαίως. Ναι. Ναι, και εγώ μόνος είμαι. Μόνος. Προσπαθώ να εξηγήσω στον άνθρωπο ότι πολλοί μόνοι τους πάβουν να είναι μόνοι τους. Μου λέει κάνεις τον έξυπνο. Τι να πω. Άκου να δεις γιατί οι δύο έχετε δίκιο όμως. Έχεις δίκιο πάρα πολύ εσύ, Κωνσταντίνη Φίλη, στο ότι οι πολλοί μόνοι κάνουν τους πολλούς. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο... Είπα το εξής, επειδή ο άνθρωπος το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να πει, είπα και το πρωί ότι αν νιώθετε τόσο πολύ... Μην παίρνετε άλλο, οι γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, παρεμπιπτόντως. Λέω το εξής. Αν νιώθεις τόσο πολύ την ανάγκη να περπατήσεις, μην πηγαίνεις εκεί που ξέρεις ότι θα πάνε όλοι οι άλλοι. Πάρ το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, πήγαινε στον κέντρινο λόφο, πήγαινε σε ένα γήπεδο που είναι άδειο, πήγαινε σε μια αλάνα, περπάτησε. Μην κατεβαίνεις εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι. Αυτό είπα, ρε παιδιά. Κωνσταντίνε, έχει πόσο δίκιο έχεις αυτό, αλλά η παραλία είναι το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Το ξέρω φίλε μου. Εγώ δεν θέλω να πάρω τα παιδάκια μου και να πάω που είναι κλεισμένα μέσα μια εβδομάδα. Δηλαδή το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Όμως πρέπει να κάνουμε αυτή την παραχώρηση τώρα. Να κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή όταν... Ναι, για πες. Εγώ είμαι μόνος εδώ πέρα. Κάνω κάτι ηλεκτροκολλήσεις, κάτι τρίτος. Τελειώνω. Σήμερα, αύριο. Αγόρι μου. Δημητράκη μου. Και τελειώνεις. Κοντεύεις. Προχώρα. Πιστεύω. Λοιπόν, και ρε παιδιά, μη πανικός, ρε παιδιά. Άμα κάνουμε μόνοι μας αυτό που πρέπει να κάνουμε, το λέμε παντού και πάντα. Μόνοι μας να κάνουμε λίγο, να προστατεύσουμε τον εαυτό, την οικογένειά μας. Εγώ εσένα σου είπα, έλα να πιούμε καφέ και μου λες, αδερφέ, σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να πιω καφέ αυτό το διάστημα. Έτσι, ας το λίγο, δεν σου είπα, δεν μου είπες. Έλα, οι δυο μας θέμας. Σου λέω, ας το τώρα, πού να κυκλοφορώ. Να πούμε, κατάλαβες. Έτσι μου είπες. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τώρα θα έρθει ο αδερφός μου, παραδείγματος, να με δει εδώ, θα είμαστε σε απόσταση 2 μέτρων. Γιατί η δουλειά ακριβώς. Θα στρέφεται πολύ κόσμο. Τι να κάνουμε. Ο άλλος, εγώ προσπαθώ να το εξηγήσω στον κόσμο και μου λέει, μα κάνεις τον έξυπνο, λέει. Μα δεν είναι θέμα έξυπνάδας. Και για σένα που μου λες ότι κάνω τον έξυπνο, νοιάζομαι λέγοντάς σου αυτή την κουβέντα. Προσπαθούμε να προστατευτούμε, αυτό λέμε, ρε παιδιά. Άμα δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, τι να κάνουμε. Το ζόρι δεν πάει. Δεν είμαστε σαν αυτούς τους που άου έγινε κατακλυσμός και εμείς χαρτιά τουαλέτες στο σπίτι τους, ας πούμε. Άστο.
Εντάξει, αυτό είπαμε, έστειλε μήνυμα ο Καραγιάννης που είναι πολύ πετυχημένο. Γιατί τόσο χαρτί υγείας λέει? Γιατί ένας στερνίστηκε και άλλοι χέστηκαν. Γι' αυτό. Αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο ο Καραγιάννης που πει να πω. Γεια σου Δημητράκη μου, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια, γεια. Σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε, πάμε επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Θερμή παράκληση, μην παίρνετε άλλο, πρέπει να πάμε. Θερμή παράκληση, αυτό τους λέω κι εγώ. Έλα, έλα, έρωτα μου, έλα για να σε χαρώ. Να σε βάλω στην καρδιά μου, να σε κάνω φυλακτό. Έλα, έλα, έρωτα μου, έλα για να σε χαρώ. Να σε βάλω στην καρδιά μου, να σε κάνω φυλακτό. Με το φουστάνι το πειραμάν, έχεις τρελάνει αμάν αμάν. Όταν σε βλέπω... Ναι, τώρα σας ακούμε παρακαλώ. Καλησπέρα Κωστέ. Καλό στο παιδί, καλό στο στράτο. Τι έλα γοράκι μου. Όλους, ρε, φίλε. Έλα. Τους έφαγα όλους, λέω, τι έγινε. Φίλε, τριπλό τάκλινγκ στην καροτίδα. Αυτό λέω μόνο. Έχω αυτό. Αρχίσει και γίνομαι Μητσοτάκης, φίλε. Όποιον βρίσκω, του δημιουργώ προβλήματα στις γραμμές. Λοιπόν, έλα, γοράκι μου. Πήρα να πω κάτι σημαντικό. Ναι. Θα ήθελα λίγο, επειδή μέσα από την εκπομπή σου και γενικά από το ραδιόφωνο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις οι οποίες έχουν εξουσία και ακούνε. Θα πρέπει να σκεφτούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε καταβολή συντάξεων. Θα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι στις τράπεζες ότι δεν είναι δυνατόν να συνοστιζόμαστε μέσα από αυτές τις πόρτες της ασφαλείας, να μπαίνουμε ο ένας στο χώρο του αλλού, είτε μεμονωμένα, είτε 2-2, είτε ο ένας μετά τον άλλον και να παίρνουμε τα μικρόβια του καθενός. Δεν γίνεται να γίνει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να φροντίσουν τα καταστήματα των τραπεζών να ανοίξουν οι πόρτες των ΑΜΕΑ και για τις εγγύους που έχουν τα καροτσάκια που δεν μπορούν να περάσουν αλλιώς, διότι θα δημιουργήσουν ένα ίδιες πρόβλημα. Πολύ σωστή σκέψη. Πολύ σωστή σκέψη. Εντάξει, όποιος ακούει να το μεταφέρει κάπου δεξιά και αριστερά, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, εγώ προσωπικά θα παρακαλέσω όλους τους ηλικιωμένους άνω των 60 να μην πάνε στην τράπεζα για καταβολή συντάξεων. Ας κάνουν μια εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, να έρθει ένας αστυνομικός στο σπίτι να υπογράψει και να πάει ένα μέλος συγγενικό στο τμήμα το αστυνομικό για την μπλε της σφραγίδα, ή αν κάποιοι δικηγόροι μπορούν, ξέρω εγώ, να κάνουν μια τέτοια εξουσιοδότηση με μια χαμηλή τιμή, ρε παιδί μου, για πολλούς ανθρώπους μαζί, να μπορούν να εξυπηρετήσουν. Π.χ. να μαζευτούν, ξέρω εγώ, 500 συνταξιούχοι, να κάνει μια εξουσιοδότηση ο άλλος, να γράψουν τα στοιχεία και να τους πάρει, ρε παιδί μου, από ένα ευρώ τον καθένα. Ναι. Να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Είναι ένα θέμα αυτό, Στράτο. Πολύ σημαντικό. Όντως. Πολύ. Εγώ το θέτω, γιατί είναι τώρα η περίοδος, γιατί πιο πριν που πήγανε και ξαναπήραν τις συντάξεις δεν είχαμε θέμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε. Ναι, τώρα όμως είναι σοβαρό το ζήτημα. Δεν μπορεί να στηβάζονται εκεί. Καλά θα κάνουν οι ηθήνοντες να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, γιατί το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτές οι μονάδες και επειδή πολλοί από αυτούς ακόμα και σήμερα έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα δεν φοράνε μάσκα, δεν χρησιμοποιούν γάντια, καλό θα είναι ή να αποφύγουν το συνοστισμό όσο γίνεται και να πάει ένα μέλος, ή τουλάχιστον οι τράπεζες να πράξουν το αυτονόητο. Έγινε, Στράτο. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Χαιρετώ, Κωστή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε οι άλλες δύο γραμμές και όχι άλλες. Θερμή παράκληση για να πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, στο Λίμπερο, σε 107 και 4, στη μεσημβρινή ζώνη, στην εκπομπή «Ποιος αυτός!» 1-0, όπως είπαμε. Όσο πιο πολύ μείνουμε μέσα, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε έξω. Καταλάβετε το. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Μεσάγη. Καλώς το παιδί. Ρε μάλια. Το δούσες καλά. Ρε μάλια. Τι γίνεται, Γαϊμά. Όλα εντάξει. Τι να γίνει, ρε φίλε. Εγώ άφησα τη δουλειά μου. Έτσι. Ναι. Έχω διαβάσει 2 βιβλία.
το ένα 882 σελίδες και το άλλο 816. Αυτό σημαίνει παραμορφωμένος. Τελείως. Παραμορφωμένος. Το ξεφύγεις. Και, τώρα και είσαι μόνο στην αρχή, πιστεύω. Είσαι στην αρχή. Είμαι στην αρχή. Δηλαδή, στη γνώμη, τόσο πολύ υπάρχει ανάγκη τέτοιες. Και να το παίζουμε και έξυπνοι. Εδώ ταιριάζει απόλυτα αυτό που είχε πει ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Ναι, ναι, αίτητη. Μην κάνεις πως το λένε, μην προσπαθείς να τα βάλεις με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει τα δόντια και θα σε κερδίσει λόγω πείρας. Τι να κάνουμε, φίλε, δηλαδή, είναι και έχει, άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχουν βγει, 450 συμμετοχές. Έχουν βγει τέτοιο, πως το λένε. Έχουμε το ευτύχημα σε μια κατεξοχήν τουριστική χώρα που έχει πολλές επισκέψεις και τέτοιο κλπ. Και έχουμε μόνο 6 θύματα. Τα οποία 6 θύματα, 6 νεκρούς από τον κορονοϊό, τα οποία 6 νεκροί αυτοί είχαν κάποια άλλα συγγενή προβλήματα. Τα οποία ήταν, πώς το λένε. Αυτό προϋπήρχαν, είχαν θέμα οι άνθρωποι ήδη. Από τον κορονοϊό δεν πρέπει να φύγει κανένας. Έτσι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σου λέει ότι έχουμε πανδημία. Δεν το είπε εγώ. Βγαίνουν κάθε μέρα λοιμοξιολόγοι και λένε 5 πράγματα. Γιατί δεν ξέρουν πώς να τον καταπολεμήσουν. Αυτόν τον ιό. Ακριβώς. Ακριβώς. Σου λέει, άρα τι να πούμε, δηλαδή, περιμένετε εμένα να το πω. Τέλος πάντων. Η μεγαλύτερη ομάδα που έχει το μοντελείο, η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και βγαίνουν και σου τη λένε. Εγώ αυτούς τους συνόμικους θέλω να τους λέω μυαλοπόλιδες. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι εκνευρισμένος, ότι ο κόσμος έχει τέλος πάντων αποδιοργανωθεί τελείως. Ότι υπάρχει εκνευρισμός, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα βρεθεί και ένας που θα δυσαρεστηθεί, που θα είναι λίγο πιο νευρικός στη γραμμή. Τι να κάνουμε. Το γνωρίζουμε αυτό. Κατανόηση δείχνουμε. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αυτά που λες. Και για τον παππού τώρα που πήρα από την Άουσα, respect πατέρα μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός και δυνατός. Σέβομαι την ηλικία του ανθρώπου και. Αν θες να ψάξεις το πρόβλημα του Ηρακλή, πρέπει να το ψάξεις τα ενδότερα. Ακριβώς. Τα κάστρα λέει πέφτει από μέσα. Δεν φταίμε εμείς. Αμπράβο. Δεν φταίμε. Σέβομαι πάρα πολύ και τα χρόνια του και αυτό που αγαπάει το σέβομαι. Αλήθεια το λέω. Δεν είναι παπάς. Το σέβομαι όντως. Αλλά δεν μπορώ να κάνω όπως το λένε. Δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ να. Τι να κάνω. Δέχεται πόλεμο. Δέχεται πόλεμο η ομάδα μου. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Τη στιγμή που δέχεται πόλεμο η ομάδα μου. Όταν δεχόταν πόλεμο ο Ηρακλής, πραγματικά ασχολήθηκα. Έτσι. Που δεν είναι το στοιχείο μου. Αυτό έχω να πω. Από εκεί και πέρα, καθένας πως καταλαβαίνει. Ένα έχω να του πω. Έτσι. Στον Ίνιβερ πάντων αγώνα που δώσανε όταν ανέβηκαν ξανά στην Αλφαθνική, ΠΑΟΚ, Ηρακλής ΠΑΟΚ μάλλον, όχι ΠΑΟΚ Ηρακλής, Ηρακλής ΠΑΟΚ, 17.000 κόσμος, 11.000 εισιτήρια. 6.000 τζαμπατζίδες. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Και να βγαίνει ο άλλος και να πει ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος εσύ είναι τραγανά. Τέλος πάντων. Έγινε Παύλε μου. Σε φιλό, πάω σε διάλειμμα, πάω σε break. Την καλησπέρα. Ήθελα να πω κι εγώ ότι κλείνω για να πάρω στράψο, αλλά με έκανε τάκλιν στην καροτίδα. Το χαμηλότονε στην καροτίδα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σου Παύλε, γεια σου Γαϊδουράγκαθε. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε και σήμερα με Κώστα Βασιλόπουλο. Να είστε εδώ, να είστε δυνατοί θέλουμε, να είστε ψύχρεμοι και όλα θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε και από αυτό, σας το λέω συνέχεια, θα βγούμε πιο δυνατοί. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γυρίσαμε και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα, για το καθημερινό του σχόλιο και σήμερα, που είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Χαίρετε! Καλή μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου Κώστα μου, γεια σου. Τι γίνεται? Καλά. Μάλιστα. Βγαίνουμε σήμερα, βγαίνω και εγώ από το σπίτι σήμερα, να ξέρεις, οπότε είμαι μεσημεριανή. Οπότε αν έχουμε κάποιο θεματάκι στη σύνδεση, να μας συγχωρέσεις.
Όχι, μια χαρά. Ωραία, ωραία, χαίρομαι, τέλεια, τέλεια. Έχουμε διάφορες ειδησούλες μικρές, πέρα από το γνωστό θέμα που μας απασχολεί όλους και το συζητάμε κάθε μέρα. Το ένα είναι ότι φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ προγραμματίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και στο Χόρστ. Είναι ένα κομμάτι που ήθελα να συζητήσουμε. Και το άλλο για την προετοιμασία για το ΠΑΟΚ TV και το πώς αυτό εμπλουτίζεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο εν ώψη της νέας σεζόν. Δείγμα ότι γίνεται δουλειά. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε λίγο έτσι σε πρώτη φάση. Κοίταξε τώρα, το θέμα του Χόρστ δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό. Ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει και κάποιες ημερομηνίες. Γιατί το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει η προετοιμασία εξαρτώταν από ποια θέση θα καταλάβει στην Ελλάδα και ποιες πότε θα ξεκινούσαν οι υποχρεώσεις του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό περιθώριο αρκετών ημερών για να επιλέξει τελικά ποιο είναι το πιο βολικό για την διάρκεια της προετοιμασίας της δικής του στην Ολλανδία. Το Χόρστ είχε επιλογή από τα Χριστούγεννα, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που απομένει είναι να οριστικοποιηθούν πλέον οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ κράτησε 25 μέρες από την 1η έως την 25η Ιουλίου. Ωστόσο 15 από αυτές θα χρησιμοποιήσει, δεν θα χρησιμοποιήσει και τις 25 για την προετοιμασία του. Τώρα πλέον αυτό που ενδιαφέρει είναι πότε θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Για να δηλαδή ναι. Τι θα γίνει δηλαδή, με τις εγχώριες διοργανώσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την νέα περίοδο, να δοθεί άδεια στους παίκτες κτλ. Είναι όλα ρευστά, είναι θέμα αποφάσεων και καλευθέρων, αφού όμως έχουμε μια πραγματική εικόνα επί της ουσίας, δηλαδή δεν γίνεται κάτι. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Προετοιμασία γίνεται χωρίς κανείς να μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτά όλα θα προσαρμοστούν από τις λίγκες, τις ομοσπονδίες των χωρών και φυσικά την UEFA και την FIFA, την UEFA περισσότερο, διότι η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του UEFA, του Champions League και του Europa League σε συνάντηση με το πότε θα τελειώσουν τα εθνικά πρωταθλήματα των χωρών. Είναι όλα ρευστά και ανοιχτά. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση δηλαδή ουσιαστική για το τι ακριβώς σημαίνει γενέστε. Το δεύτερο που ανέφερε στο ΠΑΟΚ TV είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ θα επιμείνει στη στήριξη της διαδικτυακής του πλατφόρμας για τη μετάδοση των αγώνων του. Η νέα χρονιά έχει νέες προκλήσεις. Είναι λογικό να θέλουν να εμπλουτίσουν και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ TV για τους συνδρομητές και φυσικά να βελτιώσουν την ποιότητα της μετάδοσης σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντός έδρας αγώνων του ΠΑΟΚ, να μπορέσουν και αυτό ολοκληρώνεται μια έρχεται σε συμφωνία και με άλλες βιομηχανίες παραγωγής τηλεοράσεων, Smart TV, οι οποίες θα έχουν φορτωμένο το app του ΠΑΟΚ TV, ώστε την εφαρμογή, εύκολη την εφαρμογή για να είναι πιο εύκολη η μετάδοση του αγώνα στους τηλεθεατές. Γίνονται βήματα τεχνολογικής προόδου για τη βελτίωση του προϊόντος, διότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει στο ΠΑΟΚ TV, θα μείνει στο διαδικτυακό του κανάλι και τη νέα χρονιά. Τώρα, το τι θα κάνουν οι άλλοι, είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει εδώ και καιρό, με δεδομένο ότι ο Μαρινάκης έκανε πίσω, όπως φαίνεται, για την αγορά της Νόβα, βλέποντας την αντίδραση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Το πιθανότερο είναι ή να παραμείνουμε στην Νόβα, αν υπάρχει Νόβα με τη μορφή που ξέρουμε τα επόμενα χρόνια, ή να προχωρήσουν σε διαδικτυακά κανάλια και οι άλλες μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ή να συζητήσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας από το Super League για να στεγαστούν οι ομάδες που θα μείνουν χωρίς τηλεοπτικά συμβόλαια. Θολό το τοπίο. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις της ΕΡΤ για τη νέα χρονιά. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι θα γίνει. Εκτός από αυτά που ο ΠΑΟΚ κάνει για τον εαυτό του, για το δικό του οργανισμό και τα οποία ανέφερα πριν από λίγο.
Πάντως Κώστα, όταν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, στην ουσία ξαφνικά, δηλαδή δεν είναι κάτι που, για το οποίο ήταν προετοιμασμένος όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, κάποιοι ηρωνεύτηκαν, κάποιοι το είδαν με πολύ ελαφρά την καρδία. Αποδείχθηκε όμως ότι και από τη μαζική ανταπόκριση του κόσμου ότι και σε αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρος. Και όπως είπες, πιθανότατα να μπουν και άλλοι σε αυτό το δρομάκι. Να μπουν και άλλοι, να ακολουθήσουν και άλλοι αυτό το μονοπάτι και σου χρειαστούν και την τεχνογνωσία του ΠΑΟΚ σε αυτό, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν και το περιεχόμενο μια συζήτηση που έγινε πριν από 15 περίπου μέρες στην Αθήνα με εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ζήτησαν δηλαδή πληροφορίες από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ήταν στη συνάντηση, ο Μάκης Γαλιάτσης, και τους ενημέρωσε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, με τα έσοδα, με τα έξοδα και γενικότερα για τη φιλοσοφία αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε πρωτοποριακά από την ΠΑΟΚ, σωστά το λες, για τη μετάδοση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας. Ωστόσο, κάνει και να πει ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, το Παναθηναϊκός TV ή το ITV. Είναι πράγματα τα οποία συζητώνται χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις. Ναι. Μάλιστα. Κώστα, χθες είδαμε την συζήτηση που είχατε στο SDNA με τον Κυριάκο Κυριάκο μαζί με τον Σταύρο Κόλκα και τον Γιώργο Γεωργιάδη, σε μια από τις κουβέντες, γιατί υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, σε μια από τις κουβέντες του ο Κυριάκος Κυριάκος είπε ότι ο Αυγενάκης βρίσκεται στον προθάλαμο της αποχώρησης. Θέλω να θα το ξέρεις και εσύ ήδη ότι κόπηκε και η εκπομπή της δημοσιογράφου στην οποία έγινε η κουβέντα και τον δυσαρέστησε η δημοσιογράφος, έτσι. Ζήτω η δημοκρατία, μπορούμε να φωνάξουμε, πιστεύω. Δεν ξέρω, το πληροφορήθηκες ήδη, έτσι, ότι κόπηκε η εκπομπή. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι δεν κόπηκε η εκπομπή τελικά. Δεν κόπηκε? Γιατί αυτό διαβάζω παντού σήμερα, ναι. Για πες μας, μπορεί να κάνω λάθος εγώ, ναι. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα βγει μια ανακοίνωση από την ΕΡΤ για να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Η αλλαγή του προγράμματος και η μετατόπιση της δημοσιογράφου σε δελτίο ειδήσεων νομίζω ότι είναι ο λόγος της μη μετάδοσης αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλω να τοποθετηθώ όμως, γιατί έχω την πληροφορία ότι θα τοποθετηθεί επίσημα η ΕΡΤ3 με δελτίο τύπου για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περίπτωση αυτή. Οπότε επειδή το έψασα λίγο να δω αν πράγματι είναι έτσι, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, ότι μιλάμε για μια βίαιη δάναυση παρέμβαση στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Ωστόσο, και επειδή θέλω να λέω τα πράγματα με τον ομόντος χωρίς εντυπωσιασμούς, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αποτελεί εσωτερική, η μη μετάδοση της εκπομπής είναι αποτέλεσμα αλλαγών εσωτερικών. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση της ΕΤΡΙΑ ή και της συναδέλφου της Ίντιας για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και μετά να τοποθετηθούμε, να μην δημιουργήσω εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει ένα θέμα δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά όταν δεν υπάρχει δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν αναπτυχθούν την πραγματικότητα. Σωστά. Και δημιουργούν εντυπώσεις. Σωστά. Οι οποίες είναι λανθασμένες. Γι' αυτό και παίρνω από εσάς. Δεν το ξέρω. Έχω την πληροφόρηση όμως ότι δεν πρόκειται για κόψιμο εκπομπής. Αν είναι κόψιμο εκπομπής θα το συζητήσουμε την Δευτέρα. Ωστόσο ενημερώνουμε ότι δεν είναι κόψιμο εκπομπής και ότι θα πρέπει να πάρουμε αποστάσεις από τον τρόπο μετάδοσης της είδησης. Μάλιστα, μάλιστα. Μία άλλη κουβέντα που είπε ο Κυριάκος Κυριάκος και είχαμε μηνύματα και το πρωί στην εκπομπή γι' αυτό, είναι η αναφορά και στις υποδομές, όπως και ο Γιώργος Γεωργιάδης αναφέρθηκε, στο ότι πραγματικά έχει τα πάντα το τμήμα των υποδομών για να μπορεί να δουλέψει με τον, με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Ό,τι ακριβώς έχει η πρώτη ομάδα, έχει και το τμήμα των υποδομών. Και κουμπώνει αυτό στις κουβέντες που κάναμε τις προάλλες, Κώστα, ότι από εκεί μπορούν να προκύψουν ταλέντα που μπορούν να στελεχώσουν αύριο μεθαύριο την πρώτη ομάδα και ο Ιβάν Σαββίδης έχει φροντίσει να τα δίνει όλα στις υποδομές και έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδης έχει φροντίσει να τα δίνει όλα. Οι υποδομές του ΠΑΟΚ τα έχουν όλα. Είναι ίσως
οι υποδομές στις οποίες αφιερώνονται τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη ΠΑΕ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το υλικό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πέρα από το χειροκρότημα και τα μπράβο και τα εύσημα για τις επιτυχίες όλων των ομάδων και τις κατακτήσεις τίτλων, για το ΠΑΟΚ που έπαιρνε τίτλους και με Ρίβιτς και με Γκαρσία, το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 κάνει δικό του τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, πάνω από 5-6 φορές. Αυτό που δεν βλέπω και δεν μου αρέσει είναι την αξιοποίηση των παικτών που μπορούν, αν μπορούν, να παίξουν στη μεγάλη ομάδα. Γιατί το άλλο, ναι, κούρασε, εντάξει, λέμε 10 χρόνια την πρώτη είναι ακαδημίες. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία, και τι, έχει ακαδημία, και τι τις κάνει. Η εκμετάλλευση λες. Τι τις κάνει. Η μετάβαση. Ναι, τι, ναι, τι, δηλαδή, κάπου θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Έχεις ακαδημίες και τις πληρώνεις με 2-3 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί. Για να δεις παίκτες στην πρώτη ομάδα. Γι' αυτό δεν γίνεται αυτή η επένδυση, γιατί γίνεται. Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο προκειμένου να γίνεται η απόπειρα εκμετάλλευσης των παικτών που αξίζουν. Γιατί δεν γίνεται για την ώρα. Και δεν γίνεται όχι με ευθύνη των ακαδημιών που έστησε και γιγάντος ο Ευαγγέλης ο Πολιωτόπουλος, γιατί η δική του ιδέα ήταν πριν από 12 σχεδόν χρόνια να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ τις κορυφαίες ακαδημίες στην Ελλάδα και τις απέκτησε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς η επαγγελματική ομάδα θα απορροφήσει αυτούς που μπορούν, το ξαναλέω, δεν μπορούν όλα τα παιδιά. Δεν μπορούν, δεν πάει πάρεις 11 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, αν διβάζεις. Όχι, καλά, πράγμα. Εννοείται, ναι. Εδώ όμως υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό. Με ευθύνη των προπονητών. Οι οποίοι και ευθύνη της διοίκησης. Δεν είχαν ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε ο Φερέιρα, κοίταξαν τις υποδομές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους, ξαναλέω. Μα έτσι είναι. Ούτε ο Φερέιρα ασχολήθηκαν με τις υποδομές. Ο Φερέιρα περισσότερο από τον Ράσβαν. Αυτό δεν είναι, δεν κατηγορώ ούτε τον Λουτσέσκου ούτε τον Φερέιρα. Λέω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως οργανισμός θα πρέπει να καταστήσει σαφές τους προπονητές με τους οποίους θα συνεργαστεί τα επόμενα χρόνια ότι μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι η παρακολούθηση και η αξιοποίηση των παικτών της ΚΑΠΑ 19. Ίσως και της ΚΑΠΑ 17. Ξέρω αν ρίξει ένας προπονητής όπως ο Μπόλεν το μάτι του πιο κάτω και βρει ένα σταφυλίδι να τον πάρει μαζί. Σταφυλίδι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Υπάρχει ένα κενό της μετάβασης αυτών των παικτών προς την επαγγελματική καριέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ευθύνη όχι των υποδομών, ευθύνη των προπονητών και της διοίκησης. Δηλαδή θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση των προπονητών τα επόμενα χρόνια που θα είναι στον ΠΑΟΚ, θα είναι ο Φερέιρα, δεν ξέρω όποιος και αν είναι, ότι οφείλεις να παρακολουθείς τι γίνεται στις υποδομές και να αξιοποιείς αυτούς που αξίζουν, δεν θα σου πούμε εμείς ποιοι αξίζουν, αυτοί που εσύ πιστεύεις ότι αξίζουν, θα πρέπει ακριβώς να αξιωθούν και να τους δώσουν. Γιατί φέτος δεν έγινε. Ούτε και πέρσι. Δεν έγινε κανένα. Ούτε πέρσι. Ναι. Έτσι είναι, Κωστά, έτσι είναι. Ο τελευταίος που έκανε καριέρα από τις υποδομές είναι ο Δημήτρης Πέλκας. Δηλαδή πρέπει να πάμε πίσω όσα χρόνια. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έκανε και αυτό στις βόλτες του. Λοιπόν. Τα τρία τελευταία χρόνια λοιπόν τα παιδιά που είναι στην ΚΑΠΑ 19 παλεύουν για το τίποτα. Μπορεί να φαίνονται σκληρά τα λόγια μου αλλά και να ακούγονται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θα διακριθούν αυτά τα παιδιά αν ο ΠΑΟΚ τους δίνει μόνιμα δεξιά-αριστερά. Ναι. Και έχει παίκτες με την υποδομή. Είναι ο Λίρατζης. Είναι ο Μιχαηλίδης που είναι στο ρόστερ. Είναι 4-5 παιδιά και κάποια άλλα τα οποία δεν έχουν γίνει τα ονόματά τους ευρέως γνωστά που μπορούν να παίξουν. Εγώ δεν λέω με το ζόρι. Όχι, δεν έχω τέτοια. Αν αξίζουν. Ο Φερέιρα. Λοιπόν, θα πάρω το Βασιλόπουλο, θα του δώσω τις ευκαιρίες στην προπόνηση, θα του δώσω και τις ευκαιρίες στα παιχνίδια που γίνεται. Παρότι κάνω πρωταθλητισμό, υπάρχουν παιχνίδια να δώσω ευκαιρίες για να αξιοποιήσω έναν το χρόνο. Έναν τα δύο χρόνια. Ναι. Να τον μπολιάζω στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι το νόημα των υποδομών. Αυτό.
Μην είναι να μην παίρνεις παίκτη και να δίνεις κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια. Την τελευταία πενταετία ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει δώσει στις υποδομές, όχι μπορεί, το αποσύρω. Την τελευταία πενταετία έχουν δαπανηθεί για τις υποδομές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο αντίστοιχο. Άστο, χωρίσω. Χωρίσω. Τεράστιο. Το αντίκτυπο ποιο είναι. Άρα, εδώ πρέπει να υπάρξει οργάνωση. Μπορεί να μην αφήσει κανένας. Μπορεί σε 5 χρόνια να πει η ΠΑΕ να καταλήξει το συμπέρασμα, η ιδιοκτησία και η διοίκηση ότι για ποιο λόγο εμείς να πάνουμε αυτά τα χρήματα ετησίως, εκτός από ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Κοινωνική, δημιουργία, ας πούμε, αύξηση των μελών του οργανισμού, δεν θα είπα να καταργηθούν. Αλλά εδώ πάω και είναι πολύ μεγάλο βάρος. Αλλά δεν δίνει βάρος στην χημεία υποδομών επαγγελματικής ομάδας και στην προώθηση ποδοσφαιριστών. Θα έπρεπε να αποτελεί υποχρέωση των προπονητών. Δεν αποτελεί υποχρέωση των προπονητών, δεν ασχολούνται, δεν δόθηκαν ευκαιρίες σε παίκτες. Και να που φτάσαμε τώρα, αν είχαμε play-off, ο ΠΑΟΚ να μην έχει στόπερ. Αλλά ο Μιχαηλίδης, που είναι προϊόν, η λέξη σε εισαγωγικά, έτσι, ναι, ναι. Το δημιούργημα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, να κληθεί να παίξει στην τύχη. Και ο Μιχάη, ο οποίος δεν είναι δημιουργημένος, είναι μεταγραφή από τον Πανατολικό, να μην έχει παιχνίδια. Άρα θα πρέπει, ξαναλέω, οι υποδομές, όπως λειτουργεί σήμερα η υποδομή του ΠΑΟΚ, με τα λεφτά που δαπανώνται, να υπάρξει σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Κενό. Υπάρχει κενό. Πώς θα προωθηθούν παίκτες. Όχι με το ζόρι. Δεν δουλεύεται κανένας. Αν δεν πάρω 4 στην προπόνηση από την προετοιμασία, ή στη διάρκεια, μπορεί να στη διάρκεια να ξεχωρίσει, να γυαλίσει κάποιος, ας πούμε, και να πω τον θέλω αυτό να σαν προπονητής. Έλα εδώ αγόρι μου. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να μην έχει το πάω να βγάλει 3 χρόνια 4 από την υποδομή παίχτη. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μετά να γίνει το πάντρεμα με τους έμπειρους, δεν λέμε μόνο από τις υποδομές, όπως λες, κάποιοι από εκεί να παντρέψει την εμπειρία με τον ενθουσιασμό και να προχωρήσει το πράγμα. Μόνο έτσι. Και να αξιοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Πώς το αξιοποιούν, δηλαδή, γιατί ο ΠΑΟΚ γιατί παράγει παίχτες. Όταν ο ΠΑΟΚ φώναζε, ένα άλλο θέμα να σου πω και να κλείσω τώρα, περάσαμε και στην ώρα του Γιώργου. Λοιπόν, όταν ο ΠΑΟΚ φώναζε για το πρόβλημα β' ομάδων για να αξιοποιηθούν αυτά τα παιδιά, οι άλλοι αντιδρούσαν. Τώρα καταλήγουν όλοι να υποστηρίζουν ότι είχε δίκιο ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να έχουμε κάνει πρωτάθλημα δευτέρων ομάδων. Φυσικά. Χωρίς να έχουν την δυνατότητα να ανέβουν. Πώς θα γίνει. Απαραίτητο. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή παράγει παίχτες ο ΠΑΟΚ γιατί, για να τους αφήνει ελεύθερους και να γεμίσει η Ελλάδα και η Τσεχία και η δεν ξέρω εγώ τι, ποιες άλλες Πολωνία λέγονται, για να παίζουν παίκτες ΠΑΟΚ. Μα δεν είναι, δεν έχει νόημα. Πάνω από 10, λίγα λέω 10 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι λίγο, μικρό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό από 10 εκατομμύρια. Μου φύγαν τα ακουστικά, να ξέρεις. Ναι, καλά, εντάξει. Με το ποσό. Πραγματικά. Λοιπόν, μάλιστα. Για να αξιοποιηθούν λοιπόν τα παιδιά της υποδομής του ΠΑΟΚ, πρέπει να υπάρξει πλάνο, σχέδιο, συνεργασία και υποχρέωση των προπονητών. Άμεσα. Αλλιώς. Απλά. Αλλιώς τρεις τελίτσες. Τι ωραία υποδομή που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, Κώστα, ναι, μπράβο Κώστα. Να, έτσι δεν πάει. Όμως. Πολύ ωραία υποδομή του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Είναι πάρα μπράβο τα παιδιά. Μπράβο, ναι, ναι. Και. Αποτέλεσμα, μηδέν στον τελικό. Μηδέν. Εντάξει. Και λόγω των συνθηκών τώρα ήρθε η ώρα, Κώστα. Νομίζω αν είχε σκοπό να κοιτάξει κάποιος προς το μέρος αυτό, τώρα θα το κάνει ακόμα περισσότερο. Νομίζω όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος. Οκ. Γιατί όμως να μην προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στην αξιοποίηση των παιχνιδιών, γιατί να μην φροντίσει. Έλατε. Εντάξει. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και προσοχή. Μένουμε σπίτι, φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου ήταν μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση.